Ιερατόνεο Κλέους γεννήθηκε στην κατεχόμενη Κερίνια της Κύπρου. Είναι απόφυτος του Royal College of Art and Design, Kingston College of Art and Design και Norwich College Art and Design. Εξειδικεύεται σε περιβαλλοντική αρχιτεκτονική διακόσμηση. Σκηνικά κινηματογράφου και θεάτρου, ζωγραφική και γράψιμο. Πώς δημιουργήθηκε η ιδέα, δηλαδή τι ήταν εκείνο που σε όθησε να κάνεις τούτο το βιβλίο? Το βιβλίο αυτό άρχισε με την πείρα που είχα στην τέχνη. Έχει τώρα 50 χρόνια που εργάζομαι για design, για ζωγραφική και για γράψιμο. Θέλω να δείξω ότι δεν υπάρχουν σύνορα στην τέχνη. Επίσης, όλοι είμαστε καλλιτέχνες. Από μωρά αρχίζουμε να γράφουμε στον τοίχο ή ακόμα και οι πρόγονοι μας έκαναν τις ζωγραφικές τις σπηλιές και πιστεύω ότι όλοι μπορούν να δημιουργήσουν. Η δημιουργία και η τέχνη είναι η ζωγραφική, η γλυπτική, η μουσική, η λογοτεχνία, η ποίηση. Όλα αυτά είναι τέχνες και για να τις δημιουργήσεις δεν είναι ανάγκη να δημιουργάς κάτι που είναι ιδιοφία, αλλά είναι ο δρόμος της δημιουργίας. Ανατρέχοντας το βιβλίο, βλέπω ότι καλύπτει διάφορες ηλικίες. Ναι, είναι για όλες τις ηλικίες και όλους σε όλον τον κόσμο, διότι δεν υπάρχουν όρια στην τέχνη. Μου πήρε περίπου 20 χρόνια για να δημιουργήσω αυτό το βιβλίο. Και είναι μορφωτικό βιβλίο, είναι για όλους. Διότι πιστεύω ότι ο καλλιτέχνης μπορεί να εκφράσει τι βλέπει στην κοινωνία. Μπορεί να εκφράσει τι βλέπει ο ίδιος και μπορεί να εκφράσει πώς η κοινωνία μπορεί να διορθωθεί με το να λέει στους άλλους τι λάθη υπάρχουν στην κοινωνία μας. Και αυτό με επηρέασε πολύ. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν ορισμένα exercises τα οποία ο μαθητής μπορεί να κάνει μόνος του ή με δάσκαλον ή εκπαιδευτικών που θα τον βοηθήσει να πραγματοποιήσει το όνειρο του για τη δημιουργία. Όλοι μας έχουμε τα ίδια όνειρα και θέλουμε να τα πραγματοποιήσουμε. Και πιστεύω με το να δημιουργάς τέχνη, να κάνεις την έρευνα σου, να κάνεις το experiment σου, σε βοηθά να βρεις αποτελέσματα όχι μόνο στην τέχνη, αλλά και στην ίδια τη ζωή και σε οποιαδήποτε άλλη εργασία που κάνεις. Τα μαθήματα απευθύνονται σε όλους όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν, όπως και εκείνοι, τον συναρπαστικό κόσμο της τέχνης και να εκτιμήσουν το δημιουργικό της πάθος.